η επόμενη παρουσία large scale applications. Ο κύριος Νίκος είναι να μας δείξει πώς να. Θα μας δείξει πώς να κάνουμε στάξιο το CSS μας στα μεγάλα applications. Θα να πούμε ένα πολύ το λοιπόν, το ερώτημα. Και έτσι ξεκινήσαμε τώρα να κάνουμε refactor τον κώδικα. Η ομιλία αυτή είναι το αποτέλεσμα της διεργασίας που κάναμε πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε refactoring. Είναι αποτέλεσμα του. Είναι ουσιαστικά τα βήματα που ακολουθήσαμε, 5 απλά βήματα, για να φτάσουμε να ξεκινήσουμε να αλλάζουμε τον κώδικα. Όλα αυτά γίνανε πριν. Σχεδιάσαμε το τι θέλουμε να κάνουμε. Οπότε ας τα δούμε ένα-ένα. Βήμα νούμερο 1. Πρέπει να ξεκινήσετε με ένα coding style guide. Είναι διαφορετικό από το style guide που ανέφερε ο Θάνος πριν αυτό. Αυτό αφορά τον κώδικά σας. Πώς φαίνεται ο κώδικας. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για large scale applications. Όταν είναι large scale το application, δεν είναι ένα ή δύο άτομα που κάνουν contribute στον κώδικα. Είναι πολλά άτομα και σε βάθος χρόνου αυτά τα άτομα αλλάζουν. Εάν ο κώδικά σας, αν ο καθένας μπορεί να γράψει με όποιον τρόπο θέλει κώδικα μέσα στο repository, στο τέλος θα καταλήξετε να έχετε έναν Frankenstein, ουσιαστικά. Οπότε, πώς το λύνουμε αυτό. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα document που καταγράφει κάποιες βασικές αρχές. Και εγώ αυτό το document θα το χωρίσω σε δύο κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι είναι καθαρά το πώς φαίνεται ο κώδικας. Είναι καθαρά υποκειμενικό, είναι το τι σας αρέσει. Μπορείτε να αποφασίσετε αν θέλετε να έχετε tabs ή αν θέλετε να έχετε spaces. Αν σας αρέσει το camel case, αν σας αρέσει να χρησιμοποιείτε hyphens, πώς αν ανοίγετε τα brackets σε νέα γραμμή ή στην ίδια. Είναι εντελώς υποκειμενικά. Το βασικό είναι ότι δεν χρειάζεται να αναλώνεστε πάρα πολύ στο τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Διαλέξτε αυτό που προτιμάτε εσείς, αυτό που θέλει η ομάδα σας και προχωρήστε. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος σε αυτό το σημείο. Η μόνη συμβουλή που έχω να σας δώσω είναι ότι όταν αποφασίζετε τι θα βάλετε μέσα στο coding style guide, να προσπαθείτε πάντα το αποτέλεσμα να είναι επανάρμοστο. Το coding style guide είναι για τους developers, είναι για να μπορούν να ανοίξουν ένα αρχείο και να μπορούν να το διαβάσουν. Οπότε, για παράδειγμα, το να έχετε τα root στην ίδια γραμμή, σίγουρα κάποια στιγμή θα είναι πολύ δύσκολο να μπορούμε να τα διαβάσουμε. Αντίστοιχα, μπορώ να πω το ίδιο και με τα declarations. Εάν βάζουμε τα declarations στην ίδια γραμμή, καταλήγουν να είναι δυσανάρμοστα. Υπάρχουν άνθρωποι που αυτό το πάνε και ένα βήμα παραπέρα και λένε ότι τα declarations όχι απλά θα είναι το καθένα σε ξεχωριστή γραμμή, όπως το δεύτερο παράδειγμα, αλλά θα τα ταξινομούμε. Άλλοι λένε αλφαβητικά, άλλοι λένε βάση κατηγορία. Π.χ. όλα τα position είναι κάτι που είναι μαζί, όλα τα φόρμα είναι κάτι μαζί. Εάν νομίζετε ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει για εσά κάθετο, προσωπικά έχω βρει ότι συνήθω καταλήγει να είναι overhead, ειδικά σε ομάδε που έχουν κάποιου junior developers, οι οποίοι είναι πιο δύσκολοι να αποφασίσουν εάν κάποια άτομα ανήκουν στα φόντια, γιατί μόνο στο πόδι σου κτλ. Και είπαμε ότι αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι, το πώ φαίνεται ο κώδικα. Δεύτερο κομμάτι, που δεν είναι τόσο υποκειμενικό, είναι οι καλές πρακτικές. Και στις καλές πρακτικές δεν υπάρχει μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Οι καλές πρακτικές λέγονται καλές για κάποιο λόγο. Υπάρχουν άνθρωποι που τα έχουν χρησιμοποιήσει, ξέρουν τι δουλεύει, ξέρουν τι δεν δουλεύει και τα ορίζουν. Όσο απλά και δεδομένα σας φαίνονται κάποια πράγματα, καταγράφετε. Καταγράφετε γιατί για τον επόμενο developer που θα έρθει, για κάποιον που θα είναι η πρώτη του δουλειά, μπορεί να μην είναι τόσο
δεδομένα όσο τα θεωρείτε εσείς. Και ξεκινάμε με το πιο σημαντικό best practice για CSS. Κρατάτε το specificity χαμηλά, οπωσδήποτε. Specificity ουσιαστικά είναι το βάρος που υπολογίζει ο browser όταν προσπαθεί να αποφασίσει ποιο rule θα εφαρμοστεί πάνω σε ένα element, όταν δύο rules προσπαθούν να αλλάξουν το ίδιο attribute. Εξορισμού specificity σημαίνει συγκεκριμένο. Καταλαβαίνουμε ότι όταν μιλάμε για κάτι που είναι πολύ συγκεκριμένο, αφορά μια συγκεκριμένη περίπτωση και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Οπότε, αν εμείς θέλουμε να έχουμε ένα κώδικα, το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιούμε σε διαφορετικά σενάρια, το specificity σίγουρα είναι προβληματικό. Και επίσης, είναι προβληματικό και όσον αφορά τη διαχείριση, γιατί καταλήγεις να έχεις conflicting και όλο να προσπαθείς να αυξήσεις το specificity. Και πώς το κρατάμε χαμηλά? Προφανές, δεν χρησιμοποιούμε important. Και όπως είπα, όσο δεδομένο και σας φαίνεται, καταγράφτε το. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις που λένε ότι το important μπορεί να χρησιμοποιηθεί ότι είναι proactive, όταν είναι proactive, αλλά καλό είναι σαν γενικό κανόνα κάτι που καταγράφεται στο style guide σας να το γράφει ειδικά. Μην χρησιμοποιείτε important. Αντίστοιχα, μην χρησιμοποιείτε inline styles. Εκτός από το specificity, τα inline styles κάνουν κακό και στο maintainability. Ότι θα χρειαστεί να κάνετε μια αλλαγή, πρέπει να πάτε σε όλα τα templates και να αλλάξετε τα inline styles. Μην χρησιμοποιείτε IDs. Τα IDs είναι ο selector που έχει το πιο δυνατό specificity και αυτό σημαίνει ότι και πάλι επανεβάζουμε υπερβολικά. Μην χρησιμοποιείτε long selectors. Το ίδιο. Σαν γενικό κανόνα μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να έχουμε μέχρι τρεις. Αν και κατά προτίμηση πρέπει να προτιμάτε το ένα. Και τέλος, don't overqualify. Όταν μπορείτε να φτιάξετε μια κλάση item, δεν υπάρχει κανένας λόγος να την ορίσετε ως div.item ή li.item. Επόμενο, αποφύγετε disabled και child selectors. Και αυτό είμαι σίγουρος ότι αρκετοί δεν θα καταλαβαίνουν γιατί το λέω, αλλά είναι γεγονός ότι αυτοί οι selectors έχουν την κακιά συνήθεια να δένουν το markup, το structure σας, με το styling. Χρησιμοποιώντας ένα selector που λέει ότι θα θέλω να στυλάρω μόνο το item που είναι μέσα σε ένα navigation, σημαίνει ότι αυτό το item δεν μπορώ να το ξαναχρησιμοποιήσω πουθενά άλλο σε κανένα άλλο σενάριο, παρά μόνο αν είναι μέσα στο navigation. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να το κάνω αυτό. Καταλαβαίνω γιατί πολλοί τους χρησιμοποιούν, είτε γιατί θέλουν να κάνουν μια εξαίρεση, είτε γιατί θέλουν να δώσουν λίγο context στο rule, δηλαδή να μπορούν να διαβάζουν το rule και να καταλαβαίνουν ότι μιλάμε για ένα item του navigation. Σε κάθε περίπτωση είναι κακό αυτό. Με λίγο έξυπνη ονοματολογία, αυτό μπορεί να μεταφραστεί κάπως έτσι και να χρησιμοποιηθεί όπως θέλετε και όπου θέλετε, και αν θέλετε και σε κάποιο άλλο σημείο επίσης. Και μιλώντας για ονοματολογία, πάμε στο άλλο που πολύ σημαντικό. Πώς ονομάζουμε τις κλάσεις μας. Νομίζω ότι αρκετοί ξέρετε το ρητό που λέει ότι στην επιστήμη των υπολογιστών δύο είναι τα δύσκολα πράγματα. Να βρίσκεις ονόματα και να κάνεις invalid την κλάση. Στο CSS είναι ακόμα χειρότερα γιατί έχουμε τόσα πολλά ονόματα που πρέπει να δώσουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το κλασικό παράδειγμα, άμα δημιουργήσουμε μια κλάση που λέγεται RedText και αρχίζουμε και τη μοιράζουμε σε διάφορα elements, όταν κάποια στιγμή θα θέλουμε το κείμενο να γίνει πράσινο, κανένας δεν πάει να βγάλει το RedText από όλα τα elements. Όλοι θα πάνε στο CSS και θα γράψουν color green εκεί που είναι RedText. Τέλος πάντων, μετά από λίγο καιρό θα καταλήξουμε να έχουμε κάτι τέτοιο. Η W3C λέει ότι προσπαθήστε η ονοματολογία να είναι semantic. Semantic σημαίνει ότι το class name θα πρέπει να μας δείχνει τι είναι αυτό που στυλάρουμε και όχι πώς φαίνεται. Η δικιά μου συμβουλή πάνω σε αυτό είναι ότι μην προσπαθείτε να είστε semantic for the sake of semantics. Τα semantic δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι ο τρόπος για να έχουμε maintainable classes. Κοινώς για μένα πρώτον, classes τύπου clearfix ή grid είναι αποδεκτές, παρόλο που δεν είναι semantic. Επίσης, μια κλάση που θα έλεγε news item είναι semantic, αλλά ποτέ δεν θα την προτιμούσα, γιατί αυτόματα δεν μπορώ να έχω κάτι άλλο που μοιάζει έτσι και να λέγεται news, εάν δεν είναι το αντίστοιχο. Και τέλος, είπα πριν ότι δεν μας αρέσει να δένουμε το presentation με το markup. Αντίστοιχα, πρέπει να αποφεύγουμε να δένουμε και το functionality με τα styles, το οποίο σημαίνει ποτέ μην χρησιμοποιείτε hooks πάνω σε κλάσεις που έχετε χρησιμοποιήσει για να δώσετε κάποιο style. Εάν στο μέλλον αποφασίσετε να αλλάξετε το style, ξαφνικά χάνετε το functionality. Και αντίστοιχα, εάν αποφασίσετε να βγάλετε το functionality, θα χάσετε το style. Παράλογο. Οπότε, ένα πολύ απλό convention που λειτουργεί, χρησιμοποιήστε το πρόθεμα JS παρά σε μερικές κλάσεις και χρησιμοποιήστε αυτές τις κλάσεις μόνο για να κάνετε bind events και τίποτα άλλο. Οπότε, μιλήσαμε για το coding style guide. Και τονίζω το coding, γιατί αργότερα θα δούμε και ένα ακόμα είδος style guide.
Και αυτό είναι το πρώτο βήμα μας. Τώρα που έχουμε ένα. Όλοι μιλάμε την κοινή γλώσσα ως developers, μιλάμε την ίδια γλώσσα. Πρέπει να αποφασίσουμε με ποια μεθοδολογία θα αναπτύξουμε το CSS μας. Είναι ό,τι πιο κοντά στην αρχιτεκτονική. Το καλό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν κάνει τη δουλειά για μας. Και επίσης το καλό είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αν και ονομάζουν τα πράγματα διαφορετικά, μιλάνε για το ίδιο ακριβώς πράγμα. Πρώτος, αυτός που ασχολήθηκε με το θέμα ήταν ο Jonathan Snook, που έγραψε ένα βιβλίο που λέγεται Scalable Modular Architecture for CSS. Διαβάζετε τις μάτια αυτό το πράγμα. Ήταν η πρώτη προσπάθεια να οργανωθεί λίγο το κομμάτι του CSS. Και σε αυτό το βιβλίο ουσιαστικά χωρίζει το CSS σε 5 διαφορετικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι το Base. Όπου Base μπορείτε να φανταστείτε πράγματα όπως είναι το CSS Reset, το Normalize, αν χρησιμοποιείτε αυτό. Ή ακόμα και utility classes, όπως ένα clear fix. Η δεύτερη κατηγορία είναι το layout. Όπου layout μπορεί να είναι κάτι σαν το grid ή αν έχεις κάποια styles για να έχω sidebar και main container και τέτοια πράγματα, αυτά είναι layout. Και μάλιστα λέει ο Snook ότι καλό είναι τα layout classes να γίνονται και prefix με το L ή με το layout, ώστε να ξεχωρίζουν. Modules είναι τα μικρά reusable components και θα αναφέρουμε πάρα πολύ συχνά σε αυτά τα μικρά reusable components. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που έλεγε και ο Θάνος, ότι θέλουμε να έχουμε μικρά components από τα οποία μπορούμε να κάνουμε compose μεγαλύτερα πράγματα. State, σύμφωνα με το Snook, είναι η κατάσταση στην οποία μπορούν να βρεθούν είτε ένα layout είτε ένα module. Για παράδειγμα, αν έχω ένα layout που είναι το sidebar, μπορεί να έχει ένα state is collapsed. Και αντίστοιχα, μπορεί να έχω ένα module που είναι ένα button και να έχει ένα state που είναι disabled. Και τέλος το theme, που είναι περίπου σαν το state, αλλά δεν περιγράφει κατάσταση, περιγράφει μόνο εμφάνιση. Και όπως είπα, αυτή ήταν η πρώτη φορά που είχαμε μια πιο οργανωμένη δομή στο CSS, αλλά και πάλι ήταν σε πολύ αθλητικό και πολύ ψηλό επίπεδο, και δεν εμβάθυνε λίγο παραπάνω. Κάτι που έκανε η Nicole Sullivan λίγο αργότερα. Η Sullivan εισήγαγε την έννοια του object oriented CSS. Εάν σκεφτούμε, είπα στην αρχή ότι το CSS είναι κώδικας ακριβώς όπως η Java. Για μένα, εφόσον το Object Oriented Programming είναι ένα proven design pattern, ένα proven pattern στο προγραμματισμό, γιατί να μην εφαρμόσουμε το ίδιο και στα αντικείμενά μας, το CSS. Ουσιαστικά, η Sullivan είπε ότι όπου βλέπω ένα visual pattern που επαναλαμβάνεται, μπορώ αυτό το πράγμα να πω ότι είναι ένα object. Ένα object το οποίο μπορώ να το κάνω abstract και να το χρησιμοποιήσω ξανά και ξανά μέσα στην εφαρμογή μου, λιώνοντας πάρα πολλές γραμμές κώδικα. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που ο Jonathan Snook ονόμασε Module. Το πιο γνωστό object που έχει δημιουργήσει η Sullivan είναι το Media Object. Με πολύ απλό concept. Αριστερά μια εικόνα, δεξιά το content. Όπου content μπορεί να είναι σχέδιο κείμενο, μπορεί να είναι τίτλος κείμενο, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Και την προϋπόθεση διαθέτουμε και μέσα μου. Δηλαδή ότι ένα Media Object μπορεί να βρίσκεται μέσα σε ένα άλλο Media Object. Βασικές αρχές του Object Oriented Programming. Οπωσδήποτε ξεχωρίζουμε πάντα το πώς φαίνεται και το πώς είναι η δομή κάποιου. Και τα object μας θα πρέπει να μην εξαρτώνται καθόλου από το container. Θέλω να χρησιμοποιήσω ένα media object στο sidebar, μπορώ. Θέλω να το χρησιμοποιήσω στο main, πάλι μπορώ. Θέλω να το χρησιμοποιήσω μέσα σε ένα άλλο media object, πάλι μπορώ. Καλό το object oriented CSS, αλλά του λέει ένα πολύ μεγάλο πράγμα. Δεν μας δίνει καμία μεθοδολογία, δεν μας εξηγεί πώς μπορώ από τα object που έχω δημιουργήσει στο κώδικά μου να φτάσω να έχω ολόκληρη σελίδα. Και γι' αυτό ο Brad Frost όρισε κάτι που λέγεται Atomic Web Design. Ουσιαστικά έκανε κάτι πολύ απλό. Πήρε τις έννοιες που συναντάμε στο SMAX, στο Object Oriented CSS, τις έντυσε με μια αναλογία χημίας και προέκυψε αυτό. Τα molecules είναι το ίδιο πράγμα με αυτό που λέμε objects και με αυτό που λέμε modules. Είναι ακριβώς το ίδιο. Αλλά αυτό που μας έλειπε είναι ότι τα molecules μπορούν να γίνουν breakdown κι άλλο. Στο media object είδαμε ότι έχω μια εικόνα αριστερά. Τι είναι αυτή η εικόνα? Βάση object oriented CSS δεν ορίζεται κάτι. Είναι άλλο object? Είναι κάτι άλλο? Εδώ ορίζεται. Είναι atoms. Και τα atoms μπορούν να κάνουν compose ένα molecule. Αντίστοιχα, πολλά molecules μπορούν να κάνουν compose ένα organism. Organism μπορεί να φανταστείτε κάτι σαν, ας πούμε, το Facebook έχει comments. Ένα comment είναι το media object. Πολλά comments μαζί είναι ένα οργανισμό. Και τέλος ορίζει ο Brad Frost ότι υπάρχουν templates στα οποία αν τοποθετήσουμε οργανισμούς θα προκύψουν ολόκληρα pages. Το μεγάλο πλεονέκτημα του Atomic Web Design είναι ακριβώς αυτό, ότι πλέον ξέρουμε ποιος είναι ο τρόπος για να φτάσουμε από τα μικρά usable components που έχουμε δημιουργήσει σε ολόκληρες σελίδες. Και πάλι θα επανέλθω σε αυτό που είπε ο Θάνος, αν είναι ακριβώς αυτό το πράγμα με το contact form. Εάν έχω τα components που είναι
καθόλου components μου και έχω και ένα template, μπορώ να φτάσω σε μια contact form page ολόκληρη. Και τέλος, μπαίνει. Νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο hype τον τελευταίο καιρό όσον αφορά το CSS. Μπαίνει σημαίνει block element modifier, γιατί είναι μια μεθοδολογία που ξεκίνησε από το Yandex στη Ρωσία. Η μεθοδολογία αφορά όχι μόνο το CSS, αλλά γενικότερα. Αλλά η CSS community την έχει κάνει adopt πολύ άμεσα και τη χρησιμοποιεί πάρα πολύ, ειδικά για να ονομάσω τα πράγματα. Και στο BEM η αναλογία είναι ακριβώς η ίδια. Έχουμε τα blocks. Blocks όπου είναι το ίδιο πράγμα με τα modules, τα objects, τα molecules. Είναι ένα reusable component. Αντίστοιχα με τα elements. Elements είναι τα μικρά κομματάκια των blocks ή αυτό που ονόμασε ο Frost ως atoms. Και τέλος, modifier είναι μια κατάσταση στην οποία μπορεί να βρίσκεται είτε ένα block είτε ένα element. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που υποσχεθούμε σαν state. Δεν αλλάζει κάτι. Το καλό με την BEM μεθοδολογία είναι ότι μας δίνει και ένα πολύ σαφές τρόπο να γράφουμε τις κλάσεις μας πλέον. Οπότε, αν πούμε ότι έχουμε ένα block card, μπορούμε να ορίσουμε όλα τα elements αυτού του block με δύο underscores. Καταλαβαίνουμε ότι με το που θα ανοίξουμε το CSS και θα δούμε car underscore underscore dot, μιλάμε κατευθείαν για ένα element card. Δεν χρειάζεται να αυξήσουμε το specificity, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε disabled selectors, με κατευθείαν να έχουμε καθαρό κώδικα. Και αντίστοιχα, οι modifiers ορίζονται με δύο παύλες, δύο hyphens. Οπότε, car cabrio είναι ένα modifier πάνω στο car που μας κάνει cabrio. Έχοντας ορίσει και τη μεθοδολογία μας, πάμε στο τρίτο βήμα που είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα preprocessor. Το CSS το λατρεύω ως γλώσσα, αλλά σίγουρα του λείπουν αρκετά πράγματα. Και σε αυτό το σημείο έρχονται οι preprocessors να καλύψουν τα κενά. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλοί ακόμα, αν υπάρχει κανένας που προτιμάει να γράφει CSS χωρίς preprocessor. Εντάξει, αυτό μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, ότι κάποιος δεν έχει γνωρίσει ακόμα το preprocessor. Εγώ μιλώ για συνειδητή επιλογή. Υπάρχει κάποιος που έχει χρησιμοποιήσει preprocessor και λέει ότι εξακολουθώ να προτιμώ να γράφω χωρίς. Ελπίζω όχι. Λοιπόν, οι τρεις πιο γνωστοί preprocessors είναι η LESS, η SAS και η Stylus. Για μένα πραγματικά δεν έχει καμία σημασία ποιον θα χρησιμοποιήσετε. Χρησιμοποιήστε ποιον νομίζετε ότι σας ταιριάζει. Δείτε το σύνταξη του καθενός, τα features που έχουν είναι πάνω κάτω τα ίδια. Οπότε δεν θα αναλύσω ποιος είναι καλύτερος. Όπως επίσης δεν θα αναλύσω τι είναι το κάθε feature του processor. Αυτό που θα πω είναι μερικά tricks για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια από τα features των preprocessors για να έχουμε μια σωστή αρχιτεκτονική. Συνάμε τις μεταβλητές. Λοιπόν, 50 αποχρώσεις στην πύλη. Κακό πράγμα για τη λογοτεχνία, κακό πράγμα για τον κινηματογράφο, κακό πράγμα και για το design. Δεν γίνεται σε μια εφαρμογή να έχουμε 50 αποχρώσεις στην πύλη, έτσι. Θέλουμε να έχουμε δύο ή τρεις πολύ συγκεκριμένες όπως τις έχει ορίσει ο designer. Οι developers πολλές φορές απλά πάνε και πετάνε ένα διαφορετικό 3-3-4-4-4, έχουμε λίγο διαφορετικό και καταλήγουμε να έχουμε μια εφαρμογή στην οποία εμφανίζονται πολλές αποχρώσεις του grid. Αυτό λύνεται πολύ εύκολα με έναν preprocessor, διότι διαθέτει variables. Οπότε μπορώ να πω ότι το grid που χρησιμοποιώ είναι το 3-3-3. Τώρα, εάν πάρω εγώ αυτό το grid σαν variable και αρχίσω και το πετάω μέσα στα rules που θέλω. Όταν στο μέλλον ο designer θα αποφασίσει ότι ξέρεις τι, εκεί που είχαμε γκρι, θέλω πλέον να έχω μαύρο, θέλω να έχω μπλε. Θα πρέπει ή να αλλάξω όλες τις μεταβλητές γκρι, ή θα πρέπει να πάω στην αρχή και να πω ότι το γκρι είναι μπλε. Οπότε καταλήγω στο ίδιο πρόβλημα που είχαμε το red text στην αρχή. Πώς γίνεται αυτό, χρησιμοποιούσα μια μεταβλητή. Θα τη δώσω σωμάτικο όνομα, ή λίγο πιο reusable όνομα τέλος πάντων, στην οποία θα πω το γκρι. Οπότε θα μπορώ να πω ότι τα χέρια μου είναι γκρι, τα μπόρδε μου είναι light gray. Και αν χρειαστεί να αλλάξω, μπορώ να αλλάξω μόνο εδώ. Επόμενο, δείξεις. Πολύ δυνατό feature, πολύ επικίνδυνο όμως επίσης. Όταν χρησιμοποιούμε mixings, ουσιαστικά αυτό που κάνει ο preprocessor είναι ότι παίρνει ολόκληρα κομμάτια από declarations και τα πετάει μέσα στο αρχείο. Ποια είναι valid uses των mixings? Υπάρχει γενικό κανόνα που λέει ότι αν χρησιμοποιείται mixing χωρίς να έχει κάποια παράμετρο, είναι κακό. Ένα παράδειγμα, το πιο κλασικό παράδειγμα για mixing είναι για να μην χρησιμοποιούμε vendor prefixes όπως το πρώτο. Και είναι και το πιο χρήσιμο παράδειγμα, νομίζω. Ένα δεύτερο πολύ ωραίο παράδειγμα είναι όταν θέλουμε να κάνουμε κάποιους υπολογισμούς πάνω στα styles. Το font size mixing το έχω πάρει από ένα framework που λέγεται Inuit, που είναι πάρα πολύ καλό και περιέχει όλες αυτές τις αρχές. Είναι ένα mixing για να δίνει το font size. Συνήθως ο designer όταν μας δίνει ένα design, για κάθε font size έχει στο μυαλό του και ένα line height.
Οπότε με ένα τέτοιο μίξι μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι πάντα όταν είναι να χρησιμοποιήσουμε κάποιο font size έχουν και το αντίστοιχο line height. Τέλος, μερικές φορές βοηθάνε τα mixings για να μείνουμε πιστοί σε αυτό που λέμε dry, don't repeat yourself. Αν έχω έναν container που έχει floated children, χρειάζεται να πάω να βάλω mixing class στη μάρκα μου, εάν πετάξω ένα mixing μέσα εδώ. Και κάποιοι που είναι πιο διορατικοί, ίσως να ρωτήσουν γιατί να πετάξω mixing και να μην κάνω extend to clear fix. Αυτό θα είναι το επόμενο. Το επόμενο feature που είναι πάρα πολύ χρήσιμο από pre-processors είναι τα extends. Η διαφορά είναι ότι εκεί που το mixing θα πετούσε κάποια rules μέσα, κάποια declarations μέσα στο root σας, το extend θα το πάρει το rule και μπορεί να το πετάξει οτιδήποτε. Πρακτικά, αυτό που γίνεται σε αυτή την περίπτωση είναι ότι το παραγόμενο CSS θα έχει κάτι που λέει button, button success. Και αυτό θα είναι και κάτι που θα κάνουμε και αν γράφαμε μόνοι μας CSS κώδικα. Όμως, αν γράφαμε μόνοι μας CSS κώδικα, σίγουρα ποτέ δεν θα γράφαμε clearfix, button success ή clearfix, container for the children. Οπότε, μία βασική συμβουλή που έχω να σας δώσω είναι χρησιμοποιήστε το προσέστο, αλλά πάντα να ελέγχετε το παραγόμενο αποτέλεσμα. Εάν το CSS που παράγεται από το προσέστο σε οποιοδήποτε σημείο παραβιάζει τις καλές πρακτικές σας, τότε έχετε κάνει λάθος όταν χρησιμοποιείτε το pre-processor. Τέταρτο, style guide. Και τώρα πάμε σε ένα διαφορετικό style guide, είναι αυτό που είπε ο Χάνος στην προηγούμενη ομιλία, το οποίο δεν το θεωρώ nice to have, το θεωρώ must have. Δεν γίνεται να έχει μεγάλο application χωρίς style guide. Style guide ουσιαστικά είναι ένα living document, μια HTML σελίδα, που έχει όλα τα μικρά κομμάτια, τα μικρά components που έχετε δημιουργήσει στα προηγούμενα βήματά σας. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από Style Guide είναι το Bootstrap. Όσοι το χρησιμοποιείτε, σίγουρα το ανατρέχετε συνέχεια να δείτε το snippet, πώς φτιάχνω ένα tab, πώς φτιάχνω ένα κουμπί κτλ. Άλλα πολύ γνωστά Style Guides. Αυτό είναι ίσως το αγαπημένο μου. Είναι από το BBC, λέγεται Global Experience Library. Είναι το πιο πλήρες Style Guide που έχω βρει. Έχει για όλες τις πλατφόρμες, για όλα τα πράγματα, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Το μόνο μειονέκτημα σε αυτό και κάτι που διαφωνώ είναι ότι δεν έχει live κώδικα. Ας πούμε, όταν έχει το carousel μέσα, είναι ένα screenshot. Δεν μπορείς να κάνεις interact. Και το θεωρώ μεγάλο λάθος, γιατί η όλη ουσία είναι ότι μπορώ να κάνω interact με το style guide. Μπορώ να ανοίξω το style guide στο Internet Explorer και να καταλάβω πώς φαίνεται το component που έφτιαξα εκεί. Μπορεί ο product owner να πάει στο Internet Explorer και να δει αν είναι ικανοποιημένος με την μικροδιαφορά που θα υπάρχει ή όχι. Ένα άλλο style guide που μου αρέσει πάρα πολύ είναι από το Yelp, που νομίζω ότι σαν entry level είναι πολύ καλό. Δηλαδή, αν δεν έχετε ξαναφτιάξει style guide και θέλετε να ξεκινήσετε με ένα style guide για να φτιάξετε, το Yelp προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί χρειαζόμαστε style guide, λοιπόν. Πρώτον, γιατί πρέπει να διορθώνουμε τους designers. Είναι ακριβώς αυτό που είπες. Πολλές φορές ο designer για το χ, για το ψ λόγο, γιατί είναι και αυτός άνθρωπος, μπορεί να μας δώσει κάτι λάθος, μπορεί να μας δώσει ένα λάθος form, μπορεί να μας δώσει οτιδήποτε. Ανατρέφουμε σε style guide. Επίσης, η γνώμη μου είναι, από την αντίστροφη μεριά, ότι πρέπει να είμαστε και αυστηροί. Εάν ο designer στέλνει συνέχεια καινούργια designs που θέλει για να αυξήσει το style guide, πρέπει να το κάνουμε challenge. Δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που θέλει ο designer ένα καινούργιο font size το δεχτούμε. Εάν το style guide μας έχει ήδη 6, 7, 8 χρώματα, δεν βάζουμε και το ένα το έτσι, επειδή το είπε ο designer. Είναι πολύ πιο εύκολο γιατί ανοίγω ένα style guide στο οποιοδήποτε browser και βλέπω τι γίνεται. Εάν θέλω να φτιάξω κάποια UI test, UI testing πάνω σε αυτό, μπορώ να το κάνω πάνω στο style guide, αντί να δείξω 20 διαφορετικές σελίδες. Κάνω το minimize το κώδικα. Όταν έχουμε μια μεγάλη εφαρμογή, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν και ο ένας δεν ξέρει ακριβώς τι φτιάχνει ο άλλος. Μπορεί να έχω φτιάξει ένα component εγώ, να φτιάξει ο άλλος, να φτιάξει το ίδιο component, να φτιάξει την πλάση κώδικα και να μην το καταλάβουμε αυτό αμέσως. Με ένα style guide, όλοι αναφερόμαστε εκεί. Ανοίγω το style guide, εάν δεν υπάρχει το component, φτιάχνω το component, πρώτα το βάλω στο style guide, μετά το βάλω στην εφαρμογή και μετά βγαίνει live. Και τέλος, communication. Ένα style guide είναι κοινή γλώσσα. Το style guide το βλέπουν οι developers, το βλέπουν οι designers, το βλέπουν οι product owners, το βλέπουν οι CEO της εταιρείας και όλοι καταλήγουμε να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Εάν κάτι είναι carousel, θα το πούμε όλοι carousel, επειδή το γράφει carousel στο style guide. Και τέλος, πέμπτο βήμα. Μετράμε τα αποτελέσματα. Δεν έχει νόημα να φτιάχνουμε πράγματα από το μυαλό μας και να μην βλέπουμε αν αυτά τα πράγματα είναι σωστά. Το άλλο πέμπτο βήμα, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει σειριακά. Πέμπτο, αυτό μπορεί να γίνει από τη στιγμή που θα γράψουμε την πρώτη γραμμή κώδικα. Το καλό είναι ότι πλέον υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία τα οποία μας βοηθάνε να μετρήσουμε, να ποσοστικοποιήσουμε την κατάσταση του CSS μας. Για παράδειγμα, css.com.
δίνει ένα URL που σου βγάζει αποτέλεσμα. Πόσους κανόνες έχει, πόσα font sizes, πόσα font families, χρώματα, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Και ένα που μου αρέσει πάρα πολύ, έχει συστήσει την graph. Είναι ένα γράφημα που μας δείχνει πότε το συστήσει και εκτινάσετε πάρα πολύ. Προφανώς, αυτό που βλέπουμε στην εικόνα μας είναι κάτι κακό, που θα πρέπει να σας, αν το δείτε στην δικιά σας εφαρμογή, θα πρέπει να σας προβληματίσει. Και το ιδανικό σας στο συστήσει την graph είναι να έχει μια ομαλή καμπύλη. Αντίστοιχα, stylestats.org. Αυτό όπως γνωρίζω υπάρχει σε την Grand Plugin, για όσους θέλουν να το χρησιμοποιήσουν στο local environment. Αρκετά παρόμοια με το CSS Stats και έχει δύο-τρεις δικές του μετρικές, Lowest Cohesion, Simplicity, τα οποία μπορεί να σας δώσουν κάποιο μεγαλύτερο insight πάνω στην εφαρμογή σας. Και τέλος, Lint. Το Lint το είδαμε και στην αρχή. Μετράει κατά πόσο ο κώδικας σας ακολουθεί τις καλές πρακτικές. Αυτό πρέπει να υπάρχει στο install στον κάθε developer, στο local environment του και θα πρέπει να τρέχει κάθε φορά που αλλάζει οποιαδήποτε γραμμή κώδικα και να βλέπει αν είναι σωστό ή όχι. Αυτά. Πέντε απλά βήματα. Ο σκοπός δεν είναι να κάνετε τα ίδια που κάναμε εμείς στην bestseller. Ο σκοπός είναι να δείτε τι έχουν κάνει οι άλλοι, να πάρετε ιδέες, να διαβάσετε λίγο στο ίντερνετ και να φτιάξετε. Ξαναλέω ότι δεν υπάρχει περιθώριο πλέον να συμπεριφερόμαστε στο CSS σαν να είναι απλά κάποια χρωματάκια που αλλάζουν. Υπάρχει παρανόηση ότι το CSS είναι εύκολο, ίσως επειδή έχει πολύ απλοϊκό σύνταξη. Το CSS όμως δεν είναι εύκολο. Είναι πολύ εύκολο να κάνει μεγάλη ζημιά. Και αυτό το βλέπουμε. Το είδαμε στην αρχή με το τι έχει συμβεί στην bestseller. Η δεύτερη συμβουλή που έχω να σας δώσω είναι ότι μη φοβάστε να αναπτύξετε στο τι κάνουν οι άλλοι άνθρωποι στο ίντερνετ. Αυτό που κάνουμε εμείς δεν είναι ότι ανακαλύψουμε τον τροχό. Είδαμε τι λέει ο Σνουπ, τι λέει ο Σάλιβαν, τι λέει ο Ρόμπερτς ή ο οποιοσδήποτε. Και με βάση αυτά, φτιάξαμε και τη δικιά μας εφαρμογή. Υπάρχουν άνθρωποι που τα έχουν δοκιμάσει, που ξέρουν τι γίνεται. Σίγουρα έχουν μεγαλύτερη εμπειρία από εμάς. Μη φοβηθείτε να τους χρησιμοποιήσετε. Και τέλος, πάντα όταν προγραμματίζετε, να σκέφτεστε ότι αυτό που θα συντηρήσει τον κώδικά σας είναι ένας ψυχοπαθής που ξέρει που ζείτε. Και μάλιστα τις περισσότερες φορές τυχαίνει αυτός να είστε εσείς ο ίδιος. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εντάξει, είναι μισή. Πρώτη ερώτηση εδώ πέρα, κύριος, με το προτείνω. Γεια σου, Νίκο. Μια ερώτηση πάνω στο Firelight. Ναι. Εκτός από το να το φτιάξεις με το χέρι. Ναι. Έχεις δει κάποια εργαλεία που μπορείς να το φτιάξεις. Υπάρχουν, ναι. Γιατί είναι πολύ δύσκολο. Είναι αρκετά μεγάλη επένδυση να το φτιάξεις με το χέρι όταν μέχρι το project δεν το δικαιολογεί. Ναι, ειδικά αν είσαι στη μέση ενός project και δεν είσαι στην αρχή. Αν είσαι στην αρχή είναι λίγο πιο εύκολο. Λοιπόν, υπάρχει ένα που είναι αυτό που θέλω και να χρησιμοποιήσω ευκολύτερα, τώρα δεν θυμάμαι το όνομα, αλλά το βασικό του είναι ότι έχει ένα convention, βάζεις κάποια σχόλια μέσα στο κώδικά σου και με βάση αυτά τα σχόλια τρέχει και σου φτιάχνει το style guide. Θα κοιτάξω το όνομα και θα σου πω. Πώς? KSS. Είναι ένα άλλο πάνω στο KSS. Δεν είναι το KSS, απλά κοιτάει το κώδικα και σου φτιάχνει το documentation. Αυτό που λέω εγώ είναι ένα extension πάνω στο KSS που φτιάχνει και το style guide, όχι μόνο το documentation. Μια έτσι παρατήρηση προ τη στιγμή. Αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ είναι ότι αν έχει κάποιο style guide, έναν άνθρωπο με το τσεκούρι στο front-end, έτσι, που φτιάχνει τελικά τα modules, τα components, όπω αλλιώ θα τα πει, μπορεί να αυξήσει πάρα πολύ τον αριθμό των ατόμων στο backend. Γιατί τελικά μπορεί να σου βγάλουν οθόνε και functionality χωρί να χρειαστεί να εμπλακεί ο front-end developer τόσο πολύ. Δηλαδή αυτό που θέλω να πω, τελικά ζητάς κάποιο functionality που είναι σε component επίπεδο από το front-end, άρα αναλώνει τον χρόνο του και το expertise του για να φτιάξει μια πολύ καλή συμπεριφορά και μετά μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, εφόσον μιλάμε για style-guide, σαν back-end για να κάνεις τη δουλειά σου μια συγκεκριμένη οθόνη. Εντάξει, ναι. Επί του ουσίας συμφωνώ. Τώρα, αν θα είναι back-end ή αν θα είναι ένας junior developer που θα είναι πιο φθηνός από έναν back-end πιθανότατα, είναι λίγο στην εταιρεία να το αποφασίσει. Αλλά ναι, επί του ουσίας αυτό είναι που πρέπει να γίνεται. Ωραία. Επόμενη ερώτηση. Τόσα πράγματα για του ουσίας. Εσύ πρέπει να έχει ρωτήσει, δεν μπορεί. Εσύ με ρωτά. Τι να σε κοιτάξω, όχι να σε ρωτά, γιατί το ρωτά τέλο πάντων. Α, σε ρωτήσει. Υπάρχει γενικά, ίσως η ερώτηση δεν είναι τόσο
ματιά, ας πούμε, πάνω στο θέμα, αλλά πιο πολύ τεχνική υπήρχε γενικότερα ένα κοντρόπιστο από το extended review και το πώς πρέπει να σκέφτεσαι να το γράφεις σε αυτή την προσέσιο. Εγώ ας πούμε της άποψης ότι όταν το γράφεις σε αυτή την προσέσιο δεν σκέφτεσαι καν τις φύσεις και το παράγωνο που υπάρχει. Δηλαδή είναι εντελώς μια διαφορετική θεώρηση του κώδικα και βλέπεις να είναι όμορφος ο κώδικας της SAS. Φυσικά πολύ το παραβιάζει αρχές τις βασικές αρχές της φύσης. Επειδή ανέφερες το extended το CSS το CSS, ας πούμε, ένα άλλο που πιστεύω είναι ότι π.χ. είναι του πράγματος ότι στα include θα χρησιμοποιήσουμε ένα variables, στα extended όταν δεν είναι variables. Το οποίο ας πούμε για μένα είναι πάντα extended. Εσύ πώς δικαιολογείς τη φύση, ας πούμε, καταρχάς, πώς δικαιολογείς τη χρήση του extend σε κάτι που δεν έχει, σε κάτι που δεν έχει variable, ας πούμε, θα ήταν καλύτερο π.χ. να γλιτώσεις 50 γραμμές κώδικα μέσα, ξέρω, 10 διαφορετικά elements που πρέπει να κάνεις clear. Και δεύτερον, είναι για ποιο λόγο σε ενδιαφέρει η εμφάνιση της σχέσης. Και τα δύο γίνονται για τον ίδιο λόγο βασικά. Έχω ένα πολύ μεγάλο φόβο όταν δίνεις ένα API σε developers, ειδικά σε developers που είναι juniors, το τι θα κάνουμε. Το extend που λες, είναι σωστό αυτό που λες, αλλά σκέψου εάν έχεις ένα συνδυασμό nesting και extend, ότι στην τελική θα παράξεις πολύ περισσότερο κώδικα εάν χρησιμοποιήσεις το extend παρά το clear fix. Επειδή έχουν βάλει το extend μέσα σε nesting και τελικά φτιάχνει όλα αυτά τα τέτοια. Τέλος πάντων, γενικά πιστεύω ότι το approach που λες, αν είναι δύο ή τρεις ή developers που δουλεύουν πάνω στο project, θα βγει τελικά πιο καλό. Αλλά το approach που λέω είναι πιο safe όταν είναι πολλοί άνθρωποι που πηγαίνουν πάνω στο project. Δηλαδή δεν είναι optimized, είναι λίγο πιο safe εάν έχει μεγάλη ομάδα. Ναι, αυτό λέει. Ουσιαστικά αυτό είπε ότι το reposition δεν σε ενδιαφέρει πολύ, γιατί δεν θα κοιτάξει ποτέ το παραγόμενο. Και έχει δίκιο σε αυτό εάν ξέρει τι κάνει γενικά. Επομένως, επόμενη. Όχι. Καλησπέρα, Μανά. Είπες σε κάποια φάση ότι να αποφεύγουμε τους side selectors. Αυτό είναι για λόγους performance ή για κάποιο άλλο λόγο. Επειδή ξέρω ότι ο browser ξεκινάει από δεξιά να κάνει parse το CSS του πάντων και λογικά αν βάλουμε ένα child selector θα κάνει search για όλα τα classes, σε όλο το document κλπ. Γι' αυτό το λόγο το είπες ή για τον λόγο του ότι είναι καλύτερο να είναι reusable κώδικας έτσι ώστε οπότε είναι καλύτερο να βάλουμε ένα class στα childs και να κάνουμε target αυτό κατευθείαν. Καταρχάς, έχεις δίκιο σε αυτό που λες ότι είναι πιο αργής ελεύθερος. Αλλά απ' την άλλη αυτό είναι μια κάτι που λέγεται micro optimization στα δικά μου μάτια και το maintainability κερδίζει το micro optimization σε κάθε φορά. Οπότε όχι, δεν το λέω για αυτόν τον λόγο, παρόλο που αυτό τυχαίνει να είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Το λέω για λόγους maintainability. Κυρίως γιατί όταν έχει descendant selectors ή child, υποθέτει συγκεκριμένο structure στη μάρκα σου. Δηλαδή, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις οποιοδήποτε component. Αυτό που είναι μέσα δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις κάπου έξω μετά. Γι' αυτό λέω ότι καλύτερα να χρησιμοποιήσεις ένα όνομα που περιέχει το τεστ. Είναι ακριβώς το ίδιο που είπαμε με VM. Δηλαδή λέω car underscore trunk, χωρίς να το βάζω ότι είναι μέσα στο car. Δεν χρειάζομαι. Οπότε θα το δείτε σε ένα selector συνολικά. Καλησπέρα. Ερώτηση. Υπάρχει λόγο να κάτσει και να φτιάξει από την αρχή το δικό σου framework ή απλώ χρησιμοποιεί ό,τι έχει φτιαχτεί ήδη. Γιατί α πούμε το Bootstrap π.χ. έχει δουλευτεί από χιλιάδε χρόνια. Είναι ανεκτήμητο το δικό. Κοίτα, αυτό είναι μια απόφαση που πρέπει να την πάρει εσύ. Σίγουρα δεν είναι κακό να χρησιμοποιήσει κάτι που υπάρχει ήδη, αρκεί να είσαι σίγουρο ότι θα ταιριάξει στο project σου. Εγώ έχω δει project στα οποία το Bootstrap έχουν βγάλει πάγια. Κανονικά. Επίσης, εάν ήταν για μια μεγάλη εφαρμογή, δεν θα προτιμούσα ένα τόσο strongly opinionated framework όσο το Bootstrap. Ανέφερα το Inuit, που είναι από έναν τύπο που λέγεται Harry Roberts, που νομίζω ότι αυτή τη στιγμή
είναι ο κορυφαίος όσον αφορά τα CSS αρχιτεκτονικές. Αυτό είναι ένα πολύ λιγότερο opinionated framework που σου δίνει μόνο τη βάση και πάνω σε αυτό μπορείς να χτίσεις τα δικιά σου εφαρμογή όπως θέλεις. Ας πούμε το Bootstrap είναι αρκετά αυστηρό στο πώς έχει το grid. Οπότε αν εσύ θες να φτιάξεις κάτι που δεν ταιριάζει πάρα πολύ στο grid του Bootstrap. Κάποια άλλη ερώτηση. Εντάξει, νομίζω σας καλύψαμε. Ένα μεγάλο ερώτημα. Και έφτασε η επιτέλους που πολύ περιμένετε. Θα πάμε για φαΐ. Λοιπόν, ενδοκίνω τώρα τι έχει να πάμε, δεν ξέρω. Οι τηγανές και σχάρισε με το ένα που άκουσα. Και ξέρετε αν θα το γύρω, άλλος, παρακαλώ. Ποιο? Α, πει. Ναι, δεν έχω ούτε κι εγώ. Εντάξει, μπορούμε να πάμε προφανώς όπως θέλουμε, ρε παιδί μου, απλά θα, σε αυτά τα δύο μάλλον θα μαζευτούμε. Απλά τρεις ώρες να είμαστε πίσω, γιατί θα συνεχίσουμε οι παρουσιάσεις. Αυτό, ελεύθερη. Ευχαριστώ.